Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων είναι και πάλι η Χερσόνα. Παρά το γεγονός ότι πριν από μερικούς μήνες τα ουκρανικά στρατεύματα κατάφεραν να αποθήσουν τους εισβολείς, η κατάσταση στην περιφέρεια εξακολουθεί να παραμένει επικίνδυνη, καθώς πολλά σημεία είναι πεδία μάχης. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, χωριά και πόλεις σφυροκοπήθηκαν ανελαίητα από τους Ρώσους. Οι υποδομές Χερσόνας είναι κατεστραμμένες, το κρύο εξακολουθεί να είναι τσουχτερό και οι επιβίωσεις όσων αποφάσισαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Οι αγρότες λένε ότι στα χωράφια τους βρίσκουν συνεχώς βόμβες από προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις. Старалися своїми силами Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε все, що μερικές με τη допомагало βοήθεια κάποιων ανθρώπων. хлопців в свій вільний час. Όταν είχαν ελεύθερο χρόνο, Сапери були βρήκαμε περίπου знайдено 300 десь κεφαλές, τις приблизно οποίες περισύλλεξαν και 300 απενεργοποίησαν. зарядів, які хлопці збирали, ліквідували, взривали. Οι Ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι σχεδόν 2,5 εκατομμύρια εκτάρια αγροτικής γης πρέπει να επιθεωρηθούν. Εντός της άνοιξης και αφού αρχίσουν να λιώνουν τα χιόνια, οι επιχειρήσεις περισύλλεξης και αποσυναρμολόγησης θα λάβουν χώρα. Ωστόσο, τα εμπόδια είναι πολλά, καθώς η Ουκρανία έχει σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού. Το Συμβούλιο της Χερσόνας αναφέρει ότι τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι σήμερα, οι Ρώσοι φυροκόπησαν την πόλη πάνω από 1.990 φορές. Από τότε που ήμουν παιδί, ονειρευόμουν να οδηγήσω ένα τρακτέρ. Έτσι ξεκίνησα. Μου αρέσει. Υπό άλλες συνθήκες θα είχα φύγει γρήγορα. Οι αγρότες της Χερσόνας ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν έστω το 30% της αγροτικής γης. Όπως λένε, δεν είναι αρκετό, αλλά τουλάχιστον είναι μια αρχή.